Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επισημίση. Λοιπόν, ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Γαβριελάτος. Θα μας αναπτύξει την αγκυπλαστική σε βλάβες διχασμού και ποια είναι η κατάλληλη στρατηγική. Κύριε Γαβριελάτο. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ και το Προεδρείο. Ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή της Καρδιολογικής Εταιρείας για την τιμητική πρόσκληση. Αγκυοπλαστική σε βλάβες διχασμού. Θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ ποια είναι η καλύτερη τεχνική, αν αυτή υπάρχει, και να μεταφέρω και την εμπειρία του εργαστηρίου μας. Γιατί μας ενδιαφέρουν οι βλάβες διχασμού? Γιατί στην πραγματικότητα αποτελούν μία στις 5 αγκυοπλαστικές στην καθημέρα κλινική πράξη. Γιατί το site branch σε 20-30% αυτών των αγκυοπλαστικών μπορεί να είναι σημαντικό ή μπορεί να γίνει, να επηρεαστεί ακόμα και από την πιο απλή τεχνική, το provisional site branch stending, και μας ενδιαφέρει γιατί η έκβασή τους έχει ρόλο ανάλογα με, έχει σημασία ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιούμε, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Χρησιμοποιούμε στην καθημερινή κλινική πράξη το Medina Bifurcation Classification, το οποίο μας δίνει μια εικόνα για την ανατομία και την έκταση της νόσου, κυρίως στο side branch. Δύο νούμερα, 1 και 0, ξεκινώντας από το proximal main vessel, στο distal main vessel και στο side branch, έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας με μια κοινή γλώσσα και να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για αληθή διχασμό, μιλάμε για Medina 111, για 101 ή και για 011. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν μας τα δείχνει η κατηγοριοποίηση κατά Medina, δεν μας δείχνει τη διάμετρο των αγκίων του διχασμού, δεν μας δείχνει την κατανομή και την έκταση της πλάκας, κυρίως στο side branch, και δεν μας δείχνει και τη γωνία του διχασμού. Και γιατί αυτά είναι σημαντικά? Ειδικά στις διαμέτρους των αγκίων έχει σημασία όσον αφορά την τοπική αιμοδυναμική για το τι στεν θα επιλέξουμε, γι' αυτό και πρέπει να θυμόμαστε τον νόμο του Φινέτ. Αν εδώ, σε αυτό εδώ το παράδειγμα, επιλέξουμε ένα αγκείο λαμβάνοντας υπόψη ότι D1 ίσον D2, ενώ πρέπει να επιλεγεί ένα stent το οποίο να είναι αντίστοιχο με τη διάμετρο του distal vessel, μπορεί να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, να έχουμε αλλαγή της καρίνας στο side branch, και από εκεί που είχαμε ένα διχασμό ο οποίος ήταν 0-1-0, από έχουμε ένα, πλέον ένα διχασμό 0-1-1 και να πρέπει να παρέμβουμε και στο side branch. Η έκταση και η κατανομή της πλάκας είναι σημαντική, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι στην καρίνα δεν αναπτύσσεται η πλάκα λόγω υψηλού CR stress, αλλά αναπτύσσεται στα απέναντι τυχώματα των αγκίων λόγω του χαμηλού CR stress εκεί, και αυτό παίζει ρόλο, γιατί όταν θα αντιμετωπίσουμε το διχασμό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πώς θα τροποποιηθεί αυτή η πλάκα μετά την εφαρμογή των μπαλονιών και των stent. Και τέλος, η γωνία του bifurcation παίζει ρόλο και στην είσοδο του σύρματος στο side branch και στο carina shift, αλλά και στην κάλυψη αυτού. Το European Bifurcation Club προτείνει ότι πρέπει να ακολουθούμε απλή τεχνική, απλά βήματα και να προχωράμε σε σύμπλοκες βλάβες, σε σύμπλοκη αντιμετώπιση μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο. Προκρίνεται έτσι το side branch standing, το provisional side branch standing, όπου μπαίνει ένα stent στο main branch, γίνεται pot, και αν έχουμε ροή τιμητρία στο side branch μπορούμε να σταματήσουμε. Αν έχει επηρεαστεί θα κάνουμε kissing και στη συνέχεια report. Αυτό που προτείνεται να μην κάνουμε προδιαστολές στο side branch, διότι εκεί δημιουργούνται μικροδιαχωρισμοί και όταν θα ξανακάνουμε το rewiring, τότε μπορεί να μπει το σύρμα σε κάποιον από αυτούς τους διαχωρισμούς και να χάσουμε το αγκείο που θέλουμε να προστατέψουμε. Μια κοβέντα για το POT, που είναι το Proximal Optimization Technique, είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνεται, γιατί έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στη διάμετρο του stent εγγύς του διχασμού, έτσι ώστε όταν θα ξανακάνουμε recrossing με το σύρμα, στο side branch το σύρμα δεν θα περάσει κάτω από τα strands του stent εγγύς για να μπει στο side branch, ενώ βοηθάει πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές, όταν υπάρχει δυσκολία στο recrossing. Στο kissing είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως. Πρέπει το recrossing να γίνεται στο distal strat, να χρησιμοποιούμε βραχαία μη ευένδοτα μπαλόνια με ελάχιστο overlap, να κάνουμε τρεις φορές έτσι προδιαστολή ήδη στο side branch και μετά να ακολουθεί το kissing με ταυτόχρονη αποσυμπίεση των μπαλονιών.
Όταν χρησιμοποιούμε σύμπλοκες τεχνικές, γιατί με δύο stand όπως το DK Crash, πρέπει να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να κάνουμε δύο pot και δύο kissing, και στο Keylot τρία pot και ένα kissing. Σε ένα πρόσφατο editorial, ο Miroslav Ferenc με τον Franz Josef Neumann, που είχα την τιμή να δουλεύω μαζί του στον Bad Krotzigen, προτείνουν ότι όταν έχουμε ένα true bifurcation, υπάρχουν πλέον οι αποδείξεις ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τεχνική με δύο stand, ενώ όταν δεν είναι αληθής ο διχασμός ή έχουμε με DINA 101, αρκεί το provisional standing strategy. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή με επιλογή να ακολουθήσουμε στρατηγική με δύο στέν, θα το κάνουμε όταν έχουμε ένα μείζωνα πλάγιο κλάδο που μπορεί να είναι ασβεστομένο ή να έχει σοβαρή νόσο, η οποία επεκτείνεται τουλάχιστον 5 χιλιοστά από την καρίνα. Βέβαια, ακόμα και σε περιπτώσεις που θα ακολουθήσουμε την τεχνική του provisional standing, σε ένα 10% θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε σε τεχνική με δύο στέν, διότι μπορεί να επηρεαστεί η ροή στο side branch και να είναι μεγάλο και να θέλουμε να το διατηρήσουμε. Οπότε εκεί προτείνεται από το Euro Bifurcation Club να χρησιμοποιήσουμε είτε T, είτε TAP, είτε Keylot τεχνική. Πάλι από την ομάδα του Euro Bifurcation Club, από τον Μπουρζότα που είναι ο πρόεδρος αυτή την περίοδο, Match 2 Classification Revisited, είναι μια κατηγοριοποίηση η οποία είναι λίγο σύμπλοκη. Το ακρονίμιο αντιστοιχεί στο main, across, distal και side και αφορά την τοποθέτηση και την τεχνική του stand αλλά και των μπαλονιών. Μπορεί να δει κάποιος με λεπτομέρεια στο αντίστοιχο consensus paper. Από τις μελέτες, αυτό που ξέρουμε από μια υποανάλυση της σύνταξης 2 standy, φαίνεται ότι η τεχνική με δύο ή περισσότερα stand είχε συγκρίσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τα μείζωνα καρδιακιακά συμβάματα, το target lesion failure και τη θρόμβωση του stand σε σχέση με το ένα stand. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η definition 2 trial, η οποία έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα, δύο stand, σημαντική μείωση, όπως βλέπουμε και στο TLR και στο Target Vessel MI και στο Target Lesion Failure. Με το μπλε είναι τα αποτελέσματα από τα δύο stand έναντι του ενός stand. Δέχτηκε κριτική γιατί αφορούσε και έγινε στην Κίνα. Οι operators ίσως ήταν πιο πολύ εξοικειωμένοι με τις τεχνικές των δύο stand. Και όταν συγκρίθηκαν οι τεχνικές με τα δύο stand, φαίνεται ότι προέχει από το network μετανάλυσης η τεχνική του DK Crash και σε σχέση με την Keylot και σε σχέση με την TAP ή την D-Stand τεχνική. Αυτό είναι από το δικό μας το εργαστήριο. 1-1-1 κατά Μεντίνα σε επιχείλιο και περισπομένη. Είναι από το πρόσφατα ενεργοποιημένο καινούριο μας αιμοδυναμικό χάρη στις άγνωστες προσπάθειες του διευθυντή μας και της διοίκησης. Κάναμε DK Crash. Ο κλάδος, ο επιχείλιος κλάδος ήταν μεγάλος, stand, έγινε προδιαστολή πρώτα, stand στην επιχείλιο, crashing του stand, πρώτο kissing, ακολουθεί εφαρμογή του stand στην περισπόμενη, pot, δεύτερο kissing, report και τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και πιο σύμπλοκα περιστατικά με πολλούς διχασμούς, αυτό το περιστατικό που είχε κάνει ο Αντώνης ο Δημόπουλος, ακολουθήθηκε περιφερικά μια τεχνική provisional standing, ο κλάδος δεν ήταν μεγάλος, δεν θέλαμε να βάλουμε stand, ενώ στη συνέχεια έγινε DK crash μεταξύ του δεύτερου επιχειλίου και του από περισπόμενου. Το βίντεο είναι λίγο μεγάλο, γιατί είναι σύμπλοκη τεχνική το DK crash και απαιτεί πολλά βήματα. Εδώ μπαίνει το stand στην περισπόμενη, αφού έχει μπει το stand στο δεύτερο επιχείλιο. Και στο τέλος η επέμβαση ολοκληρώθηκε με V-standing ανάμεσα στο μεγάλο διάμεσο. Σύμπλοκη δεν γίνεται συχνά, αλλά καμιά φορά μπορεί να απαιτηθεί. Όσον αφορά το left main, είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί αρδεύει το μεγαλύτερο τμήμα της καρδιάς, μπορεί να είναι ασβεστομένες οι βλάβες, πολλές φορές περιλαμβάνει το ostium, το στόμιο δηλαδή, έχει side branch που δεν θέλεις να τα χάσεις και σε ένα ποσοστό 10% όπως έδειξε η Excel περιλαμβάνει βλάβες τριχασμού. Εδώ προτείνεται από τα μέλη του Eurobifurcation Club μια καινούργια ταξινόμηση, το ABC για τις βλάβες του στελέχους, διότι η κατανομή κατά Μεντίνα δίνει μια εικόνα όπως είπαμε
της βλάβης, αλλά όχι της κατανομής της νόσου. Και δίνει κυρίως κατανομής της νόσου, αλλά δεν δίνει πληροφορίες για το μέγεθος ή για το πιο αγγείο είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε dominant. Και έτσι, στην ABC κατανομή, κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε ένα τμήμα το οποίο έχει στένωση πάνω από 70%, κεφαλαίο γράμμα αφορά διάμετρο του αγγείου πάνω από 3,5 μιλιμέτρ και μικρό όταν αφορά κάτω από 3,5 εκατοστά. Και εδώ από το Eurobifurcation Club προτείνεται το provisional standing σαν την στρατηγική επιλογής. Έχει φανεί ότι έχει καλά αποτελέσματα όταν προκρίνεται και όταν συγκρίθηκε και με non-left main bifurcation. Η τεχνική με το ένα stand είχε λιγότερα καρδιαγγειακά συμβάματα. Αλλά μετά την definition, όταν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια από τη μελέτη αυτή για τη σύγκριση των true left main bifurcation lesions, φάνηκε ότι αριθμητικά, όχι στατιστικά σημαντικά, αλλά αριθμητικά, είχαμε μικρότερη καρδιαγγειακή θνητότητα στην ομάδα των δύο stents σε σχέση με το ένα stent, άσχετα από την πολυπλοκότητα της βλάβης στο left main. Από την Nordic Bifurcation Trial, που πρώτη φορά μπήκαν ασθενείς με left main disease, όπου αντιμετωπίστηκαν με stents ένα ποσοστό 2%, πριν από 15 χρόνια, μέχρι την definition, όπου ήταν 30% των ασθενών με left main disease, και μάλιστα οι τεχνικές που επιλέχθηκαν ήταν 65% TAP και 20% περίπου κιλό, ότι είχαμε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που αναφέραμε, ενώ από την DK Crash 5 Trial, όπου όταν συγκρίθηκε η DK με την provisional τεχνική, είχε συγκρίσιμα αποτελέσματα, και αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι σχεδόν η μισή ασθενής που ήταν στην ομάδα του Provisional αναγκάστηκαν να μπουν σε στρατηγική με δύο stent. Τέλος, όταν η DK Crash συγκρίθηκε με την τεχνική κιλότ, έδειξε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα μείζωνα καρδιαγγειακά συμβάματα στους 12 μήνες. Αυτό είναι πάλι ένα περιστατικό δικό μας, όπου φαίνεται, όπου έχουμε μια σοβαρή νόσο 1-1-0, πιθανότατα είναι 1-1-1 αν γίνονταν άιβους και στον πρόστιο κατιόντα, στο στέλεχος και στην περισπομένη, μια πλάκα που ξεκινάει από το στέλεχος και επεκτείνεται στην περισπομένη, και ακολουθήσαμε μια τεχνική DK Crash, γιατί όπως είπαμε αυτά τα κλαδιά είναι μεγάλα στο στέλεχος, δεν θέλουμε να τα χάσουμε, και η DK Crash τεχνική μας επιτρέπει να διατηρήσουμε αυτό το πλάγιο κλάδο, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και πρόσβαση στο main vessel. Σε σχέση με την κιλότ υπερτερεί, γιατί κάνει ένα καλύτερο expansion της καρίνας, το οποίο έχει αποδοθεί κυρίως στο δεύτερο kissing, το οποίο περιλαμβάνει. Έχει προβλήματα, είναι σύμπλοκη τεχνική, μπορεί να έχει επιπλοκές σε κάθε βήμα. Στην EBC main που αφορά το στέλεχος, προκρίνεται αν αποφασιστεί να γίνει τεχνική crash, και περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Μια κουβέντα μόνο για την ενδοστεφανή απεικόνηση. Βοηθάει πάρα πολύ στο να εκτιμήσουμε την έκταση της νόσου και να δούμε τη μορφολογία της βλάβης αλλά και την τροποποίηση της πλάκας μετά τα μπαλόνια μας, έτσι ώστε να επιλέξουμε την καλύτερη στρατηγική και τα κατάλληλα stent για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Θεωρούμε πάντως ότι αν κάποιος την εφαρμόσει, καλό να την εφαρμόσει από την αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να έχει μια εικόνα για το πώς είναι η βλάβη του, να κάνει τον μπαλόνι, να την εκτιμήσει μετά, να μπει το στέν, να κάνει το kissing του και μετά να έχει το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα. Το FFR έχει θέση στους διχασμούς, ειδικά αν έχουμε ένα μεγάλο πλάγιο κλάδο πριν την παρέμβαση για να δούμε αν θα τον διατηρήσουμε και πώς, αλλά είναι δύσκολο να το εφαρμόσουμε όταν έχει μπει το στέν στο main branch. Και η περιστροφική αθυρεκτομή και το excimer laser και η ενδοαγγειακή λιθοπλαστική χρησιμοποιούνται πλέον σε δύσκολες βλάβες ασβεστομένες διχασμού, είτε ξεχωριστά είτε όλες μαζί, ώστε να μιλάμε πλέον για laser shock, razor shock, rota shock ή razor. Ο Μάνος Ομπριλάκης προτείνει έναν αλγόριθμο σαν αυτόν για την αντιμετώπιση των βλάβων διχασμών, καταλήγοντας ότι αυτό που πρέπει στην πραγματικότητα να ξέρουμε είναι δύο τεχνικές. Την provisional οπωσδήποτε,
και κάποια από τις τεχνικές που προκρίνονται και από το Eurobifurcation Club για την, όταν χρησιμοποιούμε τεχνικές με δύο stand. Εγώ έχω βάλει την κοιλότητα, τη χρησιμοποιούμε αρκετά στο εργαστήριό μας. Είναι δύσκολη, βλέπετε τα βήματά της, αλλά όσο πιο πολύ την κάνεις, μετά απλοποιείται. Συμπερασματικά θα έλεγε κανείς ότι όταν κάνουμε αγκιοπλαστικές διχασμών θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα βέλτιστο αποτέλεσμα στο main vessel και να διατηρήσουμε τη βατότητα του πλάγιου κλάδου. Θα πρέπει να κάνουμε pot μετά το stent στο main branch και re-pot ώστε να τελειώσουμε αποτελεσματικά την επέμβαση, ειδικά στις βλάβες τελέχους. Ένα stent, αν είναι χαμηλού κινδύνου το bifurcation με βάση τα match κριτήρια ή high risk όπως διαμορφώνονται μετά τη μελέτη definition. Η DK Crash φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος σε σχέση με την TAP και την κοιλότητα, οι οποίες όμως παραμένουν εξαιρετικές επιλογές. Και αυτό που θα έλεγα προσωπικά είναι ότι δεν είναι να διαλέξουμε την καλύτερη τεχνική, αλλά να βρούμε μία ή δύο τεχνικές και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι σε αυτές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαβριελάτο για την πολύ αναλυτική και περιστατωμένη παρουσίασή σας. Σίγουρα για την αντιμετώπιση των διχασμών χρειάζεται εμπειρία αλλά και γνώση διαφόρων τεχνικών. Νομίζω ότι δεν έχουμε χρόνο. Θα δώσω τον λόγο στον Συμπρόεδρο, στον κ. Τσιμίση, να δει αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Αλλιώς θα κλείσει το τραπέζι. Ευχαριστούμε, κύριε Σκουλαρίκη. Έχουμε χρόνο γιατί ακολουθεί διάλειμμα ούτως ή άλλως. Μπορούν να γίνουν κάποιες ερωτήσεις αν υπάρχουν από το ακροατήριο. Δεν βλέπω εδώ από τους διαδικτυακά παρακολουθούντες να υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποιο ερώτημα. Γεράσιμε συγχαρητήρια. Αν κατάλαβα, επειδή το αντικείμενο της ομιλίας σου ήταν ποια είναι η κατάλληλη στρατηγική, για σένα, από ό,τι κατάλαβα, είναι DK Crash, δύο stents, έτσι. Όταν απαιτούνται. Η καλύτερη, κύριε Διευθυντά, είναι το Provisional Side Branch Stent. Όταν απαιτούνται δύο stent, φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η DK Crash. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Ξέρετε ότι στο εργαστήριο, εγώ μπορεί να κάνω DK Crash, ίσως και ο Αντώνης ο Δημόπουλος, ο Πατσουράκος κάνει τη standing. Είναι ποια τεχνική βολεύει και τον operator και έχει και τη μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι να είναι το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά το αγκιογραφικό καταληκτικό έβριμα, να είναι καλό το αποτέλεσμα στο τέλος. Όχι ποια είναι η καλύτερη τεχνική, αφού σαφώς δεν είναι αυτό διαπιστωμένο, διότι όλες οι μελέτες έχουν τα θέματά τους και έχουν υποστεί την κριτική τους. Μάλιστα. Ξέρεις ότι το απλό είναι και το καλύτερο. Έτσι, οι Αγγλοσάξονες δεν λένε ακριβώς. Do it simple, κάνε το απλά. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι η provisional προέχει, αν μπορείς, να έχεις όσο το δυνατόν με ένα stent. Αυτό που μετράει πάρα πολύ, το προανέφερες, γιατί η κατηγοριοποίηση και η Μεντίνα ταξινόμηση, μας δίνει την ανατομική, τέλος πάντων, εικόνα, χωρίς να δίνει πληροφορίες για τη διάμετρο, για το μήκος, αλλά κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, είναι η έκταση του μυοκαρδίου που βρίσκεται εν κινδύνου από το side branch και η βιωσιμότητα, που καθορίζει και αυτή την τεχνική την οποία θα ακολουθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό και το τονίζω γιατί δεν αναφέρθηκες σε αυτό. Νομίζω ότι συμφωνείς ότι παίζει σημαντικό ρόλο πόση μάζα μυοκαρδίου είναι εν κινδύνου από το side branch. Ασφαλώς. Έδειξα αυτό το περιστατικό που είχε κάνει ο Αντώνης ο Δημόπουλος για να δείξω ακριβώς αυτό, αλλά προς χάρη χρόνου δεν μπορούσα να σταθώ αναλυτικά, ότι αν είδατε στον περιφερικό διχασμό, επειδή ήταν ένας πολύ μικρός κλάδος, ακολουθήθηκε τεχνική με provisional standing και με ένα kissing. Δεν μας ενδιέφερε να διατηρήσουμε αυτόν τον κλάδο, γιατί ακριβώς η περιοχή που άρτευε ήταν μικρή. Υπάρχουν πολλές μελέτες με το FFR στα bifurcation, το οποίο μπορεί να σε καθοδηγήσει και να σου δείξει ακριβώς αυτό που αναφέρατε, την έκταση του μυοκαρδίου και το αν αξίζει
να ασχοληθείς με έναν κλάδο ώστε να του βάλεις δεύτερο στέντ. Γιατί αν επηρεαστεί, όσο μικρός και αν είναι, θα πρέπει στο provisional standing να τελειώσει την επέμβαση τουλάχιστον με ένα final kissing balloon, ώστε να διατηρηθεί η βατότητα αυτού του αγγείου, έστω και αν είναι μικρό και αν η περιοχή που αρτεύει δεν είναι μεγάλη. Ακριβώς. Αν η βατότητα υπάρχει και υπάρχει ροή τη μητρία, δεν χρειάζεται να μπει στον κόπο. Τελειώνεις την επέμβαση και φεύγεις. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γαβριελάτο.